Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την Ελλάς Ποντίον. Η Ελλάς Ποντίον μετέχει στον πρώτο όμιλο της Αλφα Πειραιά και στις 6 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έχει 4 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Στα τελευταία 2 παιχνίδια της 5ης και της 6ης αγωνιστικής ανέλαβε ως νέος προπονητής και κάθισε στον πάγκο της ομάδας ο γνωστός προπονητής Χρήστος Στάσης, τον οποίο και έχουμε μαζί μας. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Λοιπόν, ευχαριστώ που δέχτηκες να μιλήσουμε για την Ελλάς Ποντίον. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Χρήστο, ανέλαβες την 5η αγωνιστική την ομάδα. Θα ήθελα να μου πεις για το πρώτο παιχνίδι που έκατσε στον πάγκο, ήταν με τον Αστέρα Κερατσινίου εκτός έδρας, στο οποίο κερδίσατε 5-1. Ανέλαβα πριν 1,5 μήνα ακριβώς. Βρήκα μια ομάδα, Τάσο, χωρίς καλή ψυχολογία, χωρίς αυτοπεποίθηση. Αλλάξαμε πολλά πράγματα στην προπόνηση, δουλέψαμε πολύ στην τακτική και είπα στα παιδιά ότι για μένα η Ελλάς Ποντίον είναι η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία αυτή και πρέπει να πιστέψουν περισσότερο σε αυτούς τους. Ομολογώ ότι το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Στα 2 παιχνίδια που έκατσα και ήμουνα στον πάγκο της ομάδος, η ομάδα μεταμορφώθηκε, κέρδισε, θεωρώ, δίκαια και εύκολα και τα 2 παιχνίδια, έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο και δείξαμε ότι η συνέχεια θα είναι πολύ καλή για την ομάδα. Σίγουρα η πανδημία, ο κορονοϊός μας φρενάρει, όπως φρενάρει φυσικά και τις άλλες ομάδες. Εκεί που πήγαμε να βρούμε το ρυθμό μας, τα πατήματά μας, έτσι, ερχόμαστε τώρα πάλι πίσω. Γίνανε πολύ δυνατές μεταγραφές φέτος στην ομάδα, με παίκτες ονόματα, όπως ο Σάββας ο Ηλιάδης, αναφέρω. Ναι. Πιστεύεις κατά τη γνώμη σου ότι έφταιξε και η ομάδα δεν ήταν ψηλότερα στη βαθμολογία? Θεωρώ ότι ήταν νωρίς φυσικά, έτσι, για να βγουν συμπεράσματα. Να μην ξεχάσουμε ότι η ομάδα, όχι μόνο η δικιά μας η ομάδα, όλες οι ομάδες προερχόμενοι από την πρώτη πανδημία, από την πρώτη καραντίνα, είχαν μεγάλη αποχή, μεσολάβησε και το καλοκαίρι. Η Ελλάς Ποντίον ενισχύθηκε με πάρα πολλούς παίχτες. Έτσι, ήταν πολλά καινούργια πρόσωπα στην ομάδα και ήταν λογικό να χρειάζεται κάποιο χρόνο να δέσει η ομάδα, να αποκτήσει ομοιογένεια για να μπορέσει να πετύχει το στόχο της. Ο στόχος της ομάδος από την αρχή ήταν ξεκάθαρος. Έτσι, η ομάδα χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει. Αυτός είναι και ο στόχος της ομάδος. Θεωρώ ότι όταν με το καλό δοθεί το πράσινο φως, έτσι, και επανέλθουμε, η ομάδα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους αντιπάλους μου, έτσι, θεωρώ ότι η ομάδα μου θα πετύχει το στόχο της. Υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει το ρόστερ, ώστε η Ελλάς Ποντίον να πραγματοποιήσει το στόχο της ανόδου στη ΓΑΜΑ Εθνική? Ναι, η ομάδα από την πρώτη προπόνηση που έκανα διαπίστωσα ότι έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές με ποιότητα, εμπειρία, προσωπικότητα, ταλέντο. Μια διοίκηση με επικεφαλή στον πρόεδρό μας, τον Κώστα το Φούντα, το χρηματοδότη της ομάδος, τον Βασίλη το Μαυρίδη, το γενικό αρχηγό, το Μανώλη το Μαυρέλο, καθημερινά είναι δίπλα μας, έτσι. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να πετύχει το στόχο της. Βέβαια, πάντα με δουλειά και πειθαρχία, έτσι, για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ωραία. Τώρα, να μου αναφέρεις έτσι και τα 2 παιχνίδια τα οποία ήσουν στον πάγκο. Το πρώτο παιχνίδι, όπως ανέφερα πριν, με τον Αστέρα Κερατσινίου, εκτός έδρας, 5-1. Εύκολη νίκη. Εύκολη νίκη, το λέει και το σκορ. Ήμασταν πολύ καλύτεροι. Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Εκτός από τα γκολ, είχαμε πολλές φάσεις, είχαμε πολύ ωραίες στιγμές. Όλα πήγανε καλά. Στο δεύτερο παιχνίδι επίσης, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, με τον Ηρακλή Νίκαιας εντός έδρας κερδίσατε με 3-0. Η ομάδα δεν είχε κάνει ακόμα νίκη στο γήπεδό της. Ήταν η πρώτη νίκη που κάναμε στο γήπεδό μας με τον Ηρακλή Νίκαιας. Ομολογουμένως ήταν ακόμη καλύτερη η ομάδα. Εκτός από τα 3 γκολ που έβαλε, είχε 2 δοκάρια, είχε πολλές φάσεις. Κερδίσαμε δίκαια. Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
είσαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών στα δύο παιχνίδια που ήσουν να... Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη διάθεση όλων στην ομάδα. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το ενδιαφέρον, η επιθυμία των διοικούντων και όλης της ομάδος να δούνε την Ελλάς Ποντίον σιγά σιγά ψηλά. Νομίζω ότι η Ελλάς Ποντίον αξίζει να είναι ψηλά και πιστεύω ότι στο τέλος οι κόποι μας ανταμυφθούν. Θεωρείς ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα ή πιστεύεις ότι το ρόστερ αυτό είναι ικανό? Το ρόστερ είναι αρκετά καλό, αλλά πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αν δούμε κάτι, έτσι, στην προσεχή μεταγραφική περίοδο, ότι είναι για το καλό μας, γιατί να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ομάδα μας, έτσι, η διοίκηση έχει όλη την καλή διάθεση, να μας βοηθήσει, έτσι, να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Αγωνιστικά προβλήματα υπήρχαν πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος? Το μόνο πρόβλημα που είχαμε ήταν με τον Πέτρο τον Τζιρκινίδη, που είχε ένα τραυματισμό στο παιχνίδι με τον ύφεστο. Τώρα είναι καλά, έτσι γυμνάζεται, ατομικά βέβαια, και θεωρώ ότι όταν επανέλθουμε θα μπει κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδος. Τώρα φυσικά θα έχεις δώσει κάποιο πρόγραμμα στους ποδοσφαιριστές. Προσπαθούμε με ατομικά προγράμματα να κρατήσουμε τους παίκτες όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση, ούτως ώστε στην επανεκκίνηση να είμαστε όσο γίνεται καλύτεροι. Είσαι σε επικοινωνία με τους παίκτες? Καθημερινά μιλάω με όλους τους παίκτες, με όλα τα παιδιά. Έχουμε καθημερινή επαφή, έτσι ακολουθούν πιστά τα προγράμματα και το μόνο που περιμένουμε είναι να αρθεί αυτή η καραντίνα και να επανέλθουμε πάλι στην κανονικότητα, να επανέλθουμε πάλι στο φυσικό μας χώρο, έτσι, για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Η συνεργασία σου με τη διοίκηση θα είναι άριστη, έτσι? Είναι άψογη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Καθημερινά η διοίκηση είναι δίπλα μας και πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία που έχουμε, η αρμονική μεταξύ διοίκησης, παιχτών, τεχνικής ηγεσίας, έτσι μόνο καλό, μόνο σε καλό θα μας βγει. Τι σπράττεις και από τους φιλάθλους της ομάδας? Η Ελλάς Ποντίον έχει μεγάλη δυναμική σαν ομάδα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Θεωρώ ότι ήταν μια ομάδα που βρισκόταν σε λίθαργο, έτσι, ένας γίγαντας, ο οποίος αρχίζει και ξυπνάει. Αυτό που έχω να πω στον κόσμο είναι να είναι πάντα κοντά στην ομάδα, έτσι, και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε τα πάντα για να τους δικαιώσουμε, να τους κάνουμε να είναι ευχαριστημένοι και να χαίρονται την ομάδα τους. Ωραία. Χρήστο, η διακοπή του πρωταθλήματος σας βρήκε στην τέταρτη θέση με 13 βαθμούς. Πρώτος είναι ο Αμπελεκιακός με 16, ακολουθεί ο Περαμαϊκός Ισόβαθος με 16 βαθμούς, μετά είναι ο Φαλιρικός με 15 και μετά είστε εσείς με 13. Θα ήθελα την άποψή σου για τον πρώτο όμιλο της Α Πειραιά. Τον θεωρείς δύσκολο όμιλο, εύκολο όμιλο, βατό? Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολος ο όμιλος αυτός από τον άλλον, από το δεύτερο όμιλο. Έχει πολύ καλές ομάδες, έτσι, όπως είναι ο Μπελακιακός, όπως είναι ο Περαμαϊκός, ιστορικές ομάδες, ο Αϊτός Κορυδαλού, αν και έχει χάσει λίγο έδαφος, ο Ύφεστος, ο Φαλιρικός, είναι πολύ καλές ομάδες. Το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό και εδώ θέλω να πω ότι σε σχέση με την Αθήνα, γιατί τα περισσότερα χρόνια έχω δουλέψει στην Αθήνα, τώρα τελευταία δουλεύω στον Πειραιά. Είναι η δεύτερη σου ομάδα στον Πειραιά, μετά τον Αμπελακιακό. Έτσι, έτσι. Η δεύτερη ομάδα μετά τον Αμπελακιακό. Το πρωτάθλημα μπορώ να πω ότι δεν έχει μεγάλες διαφορές. Είναι εξίσου δυνατό, ανταγωνιστικό, ποιοτικό. Εκεί που υστερεί ο Πειραιάς, θεωρώ, σε σχέση με την Αθήνα, είναι στα γήπεδα. Δεν έχει καλές γηπεδικές εγκαταστάσεις. Ίσως γι' αυτό το πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό στον Πειραιά και δεν είναι τόσο ποιοτικό όσο της Αθήνας. Ως διοργάνωση, δηλαδή διοργάνωση του πρωταθλήματος της ΕΠΣΑ, σε σύγκριση με τη διοργάνωση του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Πειραιά, ποιες είναι οι διαφορές των δύο πρωταθλημάτων ως διοργάνωση, Χρήστο? Όχι, δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν διαφορές. Και η ΕΠΣ Πειραιά και η ΕΠΣ Αθηνών, έτσι, είναι πολύ μεγάλες ενώσεις, έτσι, και διοργανώνουν τα καλύτερα πρωταθλήματα για μένα. Προσωπικά για μένα τα καλύτερα πρωταθλήματα. Εικόνα της διαιτησίας, Χρήστο? Ο διαιτητής, μέρος του παιχνιδιού είναι και το λάθος. Δεν πρέπει να είμαστε προκατηλημένοι με τους διαιτητές, γιατί υπάρχει και το ανθρώπινο λάθος. Όταν βέβαια κάτι επαναλαμβάνεται, έτσι, εκεί εντάξει, μπορεί να
λες ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Αλλά θεωρώ ότι όπως όλοι κάνουμε λάθη, έτσι και οι διαιτητές κάνουν λάθη και πρέπει να δείχνουμε κατανόηση. Ποιες ομάδες, Χρήστο, θεωρείς με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ότι θα πρωταγωνιστήσουν μαζί με εσάς? Ποιες ομάδες φοβάσαι εντός εισαγωγικών? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα. Βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Έτσι, μετά την καραντίνα. Μετά την καραντίνα. Ναι. Σίγουρα θα χρειαστεί κάποιο εύλογο διάστημα οι ομάδες να βρουν πάλι τα πατήματά τους. Είναι σαν... με την εικόνα, Χρήστο, που σχημάτισες μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι εκτός από την ομάδα μου, έτσι, ο Μπελακιακός, επειδή τυχάνει να γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα στην ομάδα, θα είναι ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος, και ο Περαμαϊκός, που είναι μια ιστορική ομάδα με κόσμο. Έτσι. Προσωπικά αυτές τις ομάδες βλέπω εγώ να πρωταγωνιστούν μέχρι το τέλος. Έχεις κάποια εκτίμηση πότε μπορεί να υπάρξει η επανέναρξη πρωταθλήματος? Επειδή από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, θέλω να πιστεύω ότι με την καινούργια χρονιά σιγά σιγά θα επανέλθουμε, θα ξεκινήσουμε τις προπονήσεις και προς το τέλος του Ιανουαρίου πιστεύω θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πόσο χρονικό διάστημα θέλεις εσύ, πιστεύεις μάλλον εσύ, ότι χρειάζεται η ομάδα ώστε να είναι έτοιμη για την έναρξη του πρωταθλήματος? Δηλαδή η προετοιμασία, πόσο χρόνο εσύ πιστεύεις ότι θα χρειαστείς? Αν αναλογιστούμε ότι την περίοδο του καλοκαιριού, που είναι η μεταβατική περίοδος, οι ποδοσφαιριστές κάθονται περίπου 40 μέρες, 1,5 μήνα, χρειαζόμαστε 40 μέρες έτσι, προετοιμασίας για να μπούμε πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Εγώ θα έλεγα όμως τώρα ότι και μέσα από αυτά τα ατομικά προγράμματα που ακολουθούν οι παίκτες, το λιγότερο 3 εβδομάδες είναι το διάστημα που θα χρειαστούμε για να μπορέσουμε να βρούμε πάλι το σιγά σιγά το ρυθμό μας. Και να μην υπάρχουν και κίνδυνος τραυματισμού. Έτσι. Τώρα κάνοντας ένα flashback, ας το πούμε έτσι, στην προπονητική σου καριέρα, θυμάμαι, Χρήστο, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ξεκίνησες από τον Ιπποκράτη Περιστερίου. Έτσι. Πρώτη σου ομάδα ως προπονητής. Ήτανε Β' Ε' η ομάδα. Πρόεδρος ήταν ο Στέλιος Κουντουρέλης. Και είχες και ποδοσφαιριστές, μεταξύ άλλων, τον Αντώνη τον Ζαφυριάδη, ο οποίος είναι τώρα προπονητής στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Έτσι. Τι έχεις να θυμάσαι έτσι από την πρώτη σου ομάδα, Χρήστο? Εντάξει, από τον Ιπποκράτη. Πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από τον Ιπποκράτη. Στον Ιπποκράτη τέλειωσα την ποδοσφαιρική μου καριέρα εντός εισαγωγικών και από εκεί ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα. Ήταν περίπου το 1999 με 2000. Ήμασταν στη Β' κατηγορία, τότε έπαιζα σαν προπονητής και ποδοσφαιριστής, ήμουν ταυτόχρονα προπονητής και ποδοσφαιριστής και ανεβήκαμε στην Α' κατηγορία. Εκεί ήταν το ξεκίνημα. Εκεί κόλλησα και το μικρόβιο και είπα να ασχοληθώ με την προπονητική. Ακολούθησαν πολλές ομάδες φυσικά μετά. Εγώ θα αναφέρω κάποιες και θα με διορθώσεις αν κάνω λάθος. Υπήρξες και στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Και στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Από εκεί τι θυμάσαι? Θρίαμβο Χαϊδαρίου, επίσης έχω πολύ ευχάριστες αναμνήσεις. Ανέλαβα το Δεκέμβριο του 2018 έτσι, την ομάδα, μια ομάδα θεωρώ από τις καλύτερες στην Αθήνα και σε οργάνωση και σε εμψυχολικό και με έναν πρόεδρο, τον κύριο Θεοδωσιάδη, που θεωρώ ήταν πολυτέλεια για την ομάδα μας. Η ομάδα δεν είχε ξεκινήσει καλά, από ό,τι θυμάμαι, και με κάλεσε ο κύριος Θεοδωσιάδης να αναλάβω το Δεκέμβριο του 2018. Πράγματι, δουλέψαμε πάρα πολύ με τα παιδιά. Είχαμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα και ήταν θέμα χρόνου η ομάδα να βρει τα πατήματά της. Κάναμε μια πορεία εντυπωσιακή. Στα 16 παιχνίδια που ήμουνα στον πάγκο, στο δεύτερο γύρο, κάναμε 11 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Κάναμε ένα φοβερό απολογισμό. Να φανταστείς, Τάσο, ότι συγκεντρώσαμε τους περισσότερους βαθμούς στο δεύτερο γύρο, ακόμη και από τους Αγίους Αναργύρους που ήταν οι πρωταθλητές που ανεβήκανε στη Γάμα Εθνική. Εμείς είχαμε συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς. Αυτή ήταν η πορεία μου με το Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Και τι συμβουλή ως πιο έμπειρος μπορείς να δώσεις στον νυν προπονητή, πρώην συμπαίκτη σου, τον Αντώνη Ζαφυριάδη?
Εντάξει, είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι ποδοσφαιριστής και άλλο προπονητής. Σαν ποδοσφαιριστής έχεις να κάνεις μόνο με τον εαυτό σου. Εδώ έχεις να κάνεις με 25 ποδοσφαιριστές, με τη διοίκηση, με τους φιλάθλους. Πρέπει να έχει γερό στομάχι, να έχει υπομονή, έτσι. Και μέσα από τη δουλειά θα έρθουν σιγά σιγά και επιτυχίες. Ωραία. Στο Ζέφυρο. Υπήρξε στο Ζέφυρο Εγάλο που πέτυχες σε άνοδο. Ναι. Πες μας και ήμασταν εκεί. Στο Ζέφυρο πέρασα δύο φορές. Το 2005 και το 2008. Το 2005 ανέλαβα την ομάδα από την αρχή, στη Β' κατηγορία. Έτσι. Κάναμε εντυπωσιακή πορεία, τερματίσαμε πρώτοι, ανεβήκαμε. Έφυγα μετά και το 2008 ξαναγύρισα στα τελευταία 10 παιχνίδια τη σεζόν. Ήτανε Β' κατηγορία ο Ζέφυρος και είχε αντιπαλότητα με τον Ελπιδοφόρο, τη σημερινή Κηφισιά. Ο Ελπιδοφόρος ήταν 10 βαθμούς μπροστά, θυμάμαι, στα τελευταία 10 παιχνίδια και είχαν απογοητευτεί όλοι εδώ και με φωνάξανε να αναλάβω την ομάδα. Μου είπαν ότι εμείς θέλουμε να ετοιμάσουμε την ομάδα για τον χρόνο. Εγώ τους είπα ότι εγώ αν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εμείς θα παλέψουμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θεωρήσαν ότι ήμουν υπερβολικός. Στο τέλος δικαιώθηκα. Έτσι, όχι μόνο καλύψαμε τη διαφορά με τους 10 βαθμούς, αλλά τερματίσαμε και πρώτοι. Λοιπόν, να σε πάω. Έχεις υπάρξει και στη Νέα Ιωνία. Και στη Νέα Ιωνία για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ήμουνα από την. Ανέλαβα την ομάδα λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Σωστά. Ήταν μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Δεν ήξερα καθόλου την ομάδα, δεν γνώριζα καθόλου το έμψυχο υλικό και έπεσα κατευθείαν στα βαθιά. Η ομάδα στα 5 παιχνίδια που έκατσα έκανε 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Και είχαμε πάρει και την πρόκληση στο κύπελο. Αλλά δεν μου άρεσε η κατάσταση που επικρατούσε μέσα στην ομάδα και ήμουνα πολύ προβληματισμένος και αποχώρησα. Είπα στους ανθρώπους δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά εγώ με αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ να εργαστώ. Έτσι, υπήρχαν κάποιες δύσκολες συνθήκες και αναγκάστηκα να φύγω νωρίς. Ωραία. Υπήρξες και στον Θρίαμβο Αθήνας. Και στον Θρίαμβο Αθηνών. Τον ιστορικό Θρίαμβο. Στον Θρίαμβο Αθηνών. Έκατσα 2 χρονιές. Έτσι, δύσκολες συνθήκες. Βρήκα στον Θρίαμβο Αθηνών. Να φανταστείς ότι είχαμε μείνει με ένα δελτίο στην ομάδα του Παρόνι και έπρεπε να βρω τουλάχιστον 20 με 25 ποδοσφαιριστές. Αναγκαστήκαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη δουλειά και με τη βοήθεια και του φίλου μου εκεί, του Δημήτρη του Κοροπούλη που ήταν στο Πανιόνιο στην ΚΑΠΑ 19 και μπορούσε και μας βοήθησε. Να σε διακόψω, ο Δημήτρης τώρα είναι ο προπονητής του Πανιωνίου. Πανιωνίου, ναι, ναι, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ο Δημήτρης ο Κοροπούλης μας βοήθησε πάρα πολύ εκεί στην ομάδα. Μας έστειλε πολλά παιδιά από τον Πανιώνιο και είχαμε φτιάξει μια ομάδα. Να σε διακόψω και πάλι, γενικός αρχηγός, ο Βασίλης Νταμάνης. Ο Βασίλης Νταμάνης, ναι, μεγάλη δύναμη. Ο Βασίλης Νταμάνης, ο αγαπητός μου φίλος Βασίλης. Και φτιάξαμε μια ομάδα με μέσο όρο κάτω των 20, έτσι. Δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής πάνω από την ηλικία αυτή, αν εξαιρέσουμε τον Αρώνη. Και κάναμε μια πολύ καλή πορεία, η ομάδα σώθηκε. Την επόμενη χρονιά επίσης η ομάδα ξεκίνησε καλά, αλλά στα μέσα της περίοδου έφυγα και ήρθα στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Λοιπόν, άφησα για τελευταία από την Αθήνα την αγαπημένη σου ομάδα, το Εγάλεο. Το Εγάλεο, εδώ είναι το σπίτι μου, έτσι. Από εδώ ήταν. Εδώ είναι οι ρίζες μου, από εδώ ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, από μικρό παιδί. Στο Εγάλο έκανα το πρώτο μου δελτίο, στα 13 αν θυμάμαι καλά, 13 χρονών ήμουνα, που έκανα το πρώτο δελτίο στο Εγάλο. Αντρώθηκα στο Εγάλο ποδοσφαιρικά, έφτασα στην πρώτη ομάδα. Κάποιες συγκυρίες δεν μου επιτρέψανε να παίξω στο Εγάλο, έτσι. Παρότι θεωρώ ότι αδικήθηκα, έτσι. Θα μπορούσα να παίξω και αυτό ήταν και το όνειρό μου, να παίξω με τη φανέλα του Εγάλου. Αναγκάστηκα να φύγω. Στην αρχή είχα φύγει ιδανικός και πήγα στον Ατρόμητο Πειραιά, θυμάμαι, το 1981. Επέστρεψα από τη Β' Εθνική, από το Ατρόμητο Πειραιά, με 30 παιχνίδια στις πλάτες μου και περίμενα να μου δοθεί ευκαιρία στο Εγάλο, που ήταν το Εγάλο στην Α' Εθνική, είχε ανέβει στην Α' Εθνική.
Δεν την πήρα αυτή την ευκαιρία, απογοητεύτηκα. Μπορώ να σου πω ότι ήμουν τόσο πολύ απογοητευμένος που ήθελα να σταματήσω και το ποδόσφαιρο. Πήγα φαντάρος, 2 χρόνια δεν ακούμπησα την μπάλα, είχα σταματήσει να παίζω ποδόσφαιρο. Αλλά βλέπεις όμως το μικρόβιο, το μεράκι, έτσι, μου έλειπε πάρα πολύ. Μετά από 2 χρόνια ξαναξεκίνησα σιγά σιγά, πήγα στην Κέρκυρα, στη Γάμα Εθνική. 1 χρόνο, επέστρεψα μετά και πήγα στην Ελευσίνα, στον Πανελευσινιακό Γάμα Εθνική. Μετά από εδώ πήγα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, έκατσα 3 χρόνια, Γάμα Β' Εθνική. Μετά πήγα στη Χαλκίδα, Γάμα Εθνική. Σιγά σιγά γύρισα πολλές ομάδες. Εάν σου έλεγα να ξεχωρίσεις μια ομάδα ως ποδοσφαιριστής, ποια θα ξεχώριζες, ποια έχεις στην καρδιά σου και την καλύτερη σου σεζόν ως ποδοσφαιριστής, Χρήστο? Θεωρώ δύο ομάδες έχω στην καρδιά μου σαν ποδοσφαιριστής. Η μία είναι ο Ατρόμητος, έτσι, μεγάλη ομάδα ο Ατρόμητος, και η άλλη είναι η Χαλκίδα, που έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Ωραία. Τώρα να σε πάω στην πρώτη σου εμπειρία στο πρωτάθλημα του Πειραιά με τον Αμπελακιακό, όπου με εσένα προπονητή η ομάδα είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ναι. Και στον Αμπελακιακό κλείθηκα... Και είναι ο αντίπαλος ως προπονητής, ναι, τώρα, ναι. Και πάλι... Σίγουρα. Τη φετινή σεζόν. Σίγουρα. Με τον Αμπελακιακό έχω μόνο καλές στιγμές, έτσι, ευχάριστες αναμνήσεις. Ανέλαβα τέτοια εποχή πάλι τον Αμπελακιακό και εκεί δεν είχαν ξεκινήσει καλά τα πράγματα στην ομάδα, ενώ είχε πάρα πολύ καλό ρόστερ, μπορώ να σου πω το καλύτερο ρόστερ στην κατηγορία, αλλά η ομάδα ήταν μακριά από το στόχο της. Όταν ανέλαβα εγώ, ξεκίνησα με μια ήττα και μάλιστα εντυπωσιακή, μπορώ να πω, στο πρώτο παιχνίδι. Με τον Αϊτό Κορυδαλού, εδώ στον Κορυδαλό, χάσαμε 4-1. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι, ήμουνα μόλις λίγες μέρες στην ομάδα. Οι εντυπώσεις μου ήταν αρνητικές πολύ, θα έλεγα. Παίχτες οι οποίοι βαριά ονόματα, έτσι, στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά όμως μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο παιχνίδι, να το πω έτσι, δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου που είδα. Μίλησα αμέσως με τον πρόεδρο και του είπα ότι θα γίνουν μεγάλες αλλαγές στην ομάδα, έτσι, για να πορευτούμε μαζί. Ή θα γίνει αυτό που θα πω εγώ, ή θα πορευτείς μαζί μου, ή θα πορευτείς με αυτούς. Πράγματι ο πρόεδρος με άκουσε, φύγανε, στο επόμενο παιχνίδι φύγανε 6-7 ποδοσφαιριστές, έτσι, που ήταν βασικοί και η ομάδα είχε επενδύσει πάνω τους, και η ομάδα άρχισε να παίζει καλύτερα, η ομάδα άρχισε να κερδίζει, η ομάδα έκανε εντυπωσιακή πορεία, η ομάδα έφτασε στον τελικό του κυπέλου και 6 αγωνιστικές πριν το τέλος, που ήρθε η πανδημία, ο κορονοϊός, η ομάδα ήταν μέσα και στους 2 στόχους. Είχε φτάσει στον τελικό του κυπέλου και διεκδικούσε και πρωτάθλημα. Εάν σου έλεγα, Χρήστο, ως προπονητής, ποιες ομάδες ξεχωρίζεις? Ως ποδοσφαιριστής μου είπες, ως προπονητής ποιες ομάδες έχεις στην καρδιά σου? Ως προπονητής. Τον Ιπποκράτη που ξεκίνησε στην Σίγουρα, πρώτη ομάδα. Ο Ιπποκράτης, έτσι, ήταν η πρώτη ομάδα που ξεκίνησε την προπονητική. Είναι όπως η πρώτη αγάπη που δεν ξεχνιέται. Σωστά. Ο Ιπποκράτης. Και ο Ιπποκράτης στη φετινή σεζόν είναι νεοφώτιστος στη Β' ΕΠΣΑ και είναι πρώτος και αήττητος. Παρακολουθώ, πάντα παρακολουθώ τον Ιπποκράτη. Σίγουρα είχα καλές στιγμές και με άλλες ομάδες, έτσι, και με το Ζέφυρο και με το Θρίαμβο Αθηνών, έτσι. Αλλά και με το Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Θα σταθώ περισσότερο στην πορεία που είχαμε το Θρίαμβο Χαϊδαρίου, με τον Αμπελακιακό, έτσι, και με τις ανόδους που είχαμε τις ομάδες, με το Παλαιό Φάλιρο. Όλες αυτές οι στιγμές είναι σημαντικές για μένα. Ναι, δεν αναφέραμε και το Παλαιό Φάλιρο, αν ήθελες να μου πεις... Ναι, στο Παλαιό Φάλιρο ήταν το 2010, έτσι, που η ομάδα διεκδικούσε πρωτάθλημα, ήταν στη Β' κατηγορία, κλήθηκα προς το τέλος, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 10 παιχνίδια πριν το τέλος. Πάρα πολύ καλό εμψυχολικό η ομάδα, ένα πρόεδρο
πολύ δυνατό για την κατηγορία ο κύριος Παπαδόπουλος. Θεωρώ ότι ήταν θέμα χρόνου η ομάδα έτσι να ανέβει και ανεβήκαμε, θεωρώ εύκολα. Ποιο είναι τελικά, Χρήστο, το μυστικό της επιτυχίας, διότι σε όποια ομάδα έχεις εργαστεί, την έχεις μεταμορφώσει αυτή την ομάδα. Ποιο είναι το μυστικό? Δεν υπάρχει μυστικό. Σίγουρα κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία, έτσι το δικό του τρόπο δουλειάς. Σίγουρα αυτά παίζουν ρόλο. Για μένα, αν υπάρχει ένα μυστικό στο ποδόσφαιρο, είναι η δουλειά. Εγώ αυτό λέω πάντα στα παιδιά. Ότι όποιος δουλεύει, για μένα ανταμείβεται. Όποιος δουλεύει μεθοδικά, στο τέλος ανταμείβεται. Το θεωρώ σαν επένδυση τη δουλειά. Και στο τέλος εξαργυρώνεται. Χρήστο, να μου αναφέρεις και τους ποδοσφαιριστές που περάσαν από τα χέρια σου σε όλη σου την προπονητική διαδρομή. Αν θυμάσαι κάποια ονόματα και να μου αναφέρεις κάποια ονόματα. Μου διέφυγε να πω ότι από τις πιο ωραίες στιγμές έτσι, που έχω βιώσει και σαν προπονητής είναι και το Εγάλεο. Το 2014 που κλήθηκα να αναλάβω το Εγάλεο. Μάλιστα, ναι. Το Εγάλεο μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ που είχαν δημιουργηθεί τα επεισόδια εδώ. Έκανε αλλαγές, έτσι, έφυγε ο προπονητής, πήγα εγώ με τον κύριο Μαντραφλή στην ομάδα και την άλλη χρονιά μετά στην Α κατηγορία που ήταν η ομάδα ξεκίνησα εγώ σαν προπονητής. Αν θυμάσαι καλά, με τον Αλέξη τον Κούγια πρόεδρο, σωστά, ο οποίος έκατσε λίγο και έφυγε. Σωστά. Το Εγάλεο είχε πολύ καλούς παίκτες, το συζητάω. Έτσι, είχε πολύ καλούς παίκτες. Να πω για το Πάνο τον Τζανετάκο, τον Παναγιώτο Στριμμένο, τον Παπουτσί, το Κοτιζά, τον Μιχαήλ, τον Παυλίδη, είχε πολύ καλούς παίκτες. Και από τις υπόλοιπες ομάδες, παίκτες που τώρα παίζουν σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών, ας πούμε, Χρήστο. Πολύ καλοί παίκτες έχουν περάσει από τα χέρια μου. Έτσι, και στον Αμπελακιακό που ήμουν πρόσφατα, πέρσι, έτσι, υπήρχαν παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει και πιο ψηλά, παραπάνω, όπως είναι ο Αποστόλης ο Τσασουλάη, ο Κοχλιώτης, ο Καρνέσης, ο Χαλούλος, πολύ καλοί παίκτες, ο Αφράτης, ο Γιώργος, ο Μπρολίν που παίζουν σήμερα πιο ψηλά, έτσι, σε παραπάνω κατηγορίες. Και στην Ελλάς Ποντίον υπάρχουν παίκτες, όπως ο Σάββας ο Ηλιάδης. Σίγουρα. Σίγουρα. Στην Ελλάς Ποντίον έχουμε πολύ καλούς παίκτες και δεν είναι μόνο ο Σάββας Ηλιάδης, είναι ο Αντώνης ο Τσαγκάρης. Ναι, ναι, ο Αντώνης ο Τσαγκάρης. Είναι ο Μπατής, ο Αλέξανδρος ο Μπατής, είναι ο Κώστας ο Μιλιώνης, ο Νίκος ο Γιαννόπουλος ο τερματοφύλακας, είναι και άλλα παιδιά, έτσι, ο Πέτρος ο Τσιρκινίδης. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουμε καλούς παίκτες και θεωρώ ότι, όπως είπα και στην αρχή, ποια είναι η υπόσχεση που δίνεις, Χρήστο, βέβαια με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και με την κατάλληλη προετοιμασία που θα γίνει. Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα στους φιλάθλους της Ελλάς Ποντίον, τι να περιμένουν από την ομάδα και από εσένα δηλαδή? Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα δώσουμε τις μάχες όλοι μαζί και πιστεύω ότι στο τέλος η ομάδα θα πετύχει το στόχο της. Τώρα, Χρήστο, θα σε ρωτήσω και την απάντηση τη γνωρίζω. Σου λείπει το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής. Για μας είναι το οξυγόνο μας. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γενικά ο αθλητισμός. Μας έχει λείψει. Εύχομαι σύντομα να επανέλθουμε σε κανονικότητα, να βρεθούμε πάλι στο χώρο μας, στο φυσικό μας χώρο που είναι το γήπεδο, έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και πώς περνάς τώρα το χρόνο σου, εσύ που είσαι τόσα χρόνια μαθημένος, κάθε μέρα να είσαι στο γήπεδο, στην προπόνηση? Για μένα προσωπικά δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα. Κάθε πρωί θα πάω στη δουλειά μου. Έτσι. Ενώ το απόγευμα... Τα απογεύματα πάντα τρέχω, έτσι, είτε στην ομάδα όταν είμαι στην ομάδα ή όταν δεν έχω τώρα, όπως είναι αυτή η περίπτωση εδώ με την πανδημία, με τον κορονοϊό, που δεν μπορούμε να κάνουμε ομαδικά τις προπονήσεις και κάνουμε ατομικά, θα πάω να τρέξω, να κάνω την προπόνησή μου. Έτσι. Γεμίζει η μέρα, κάπως έτσι γεμίζει και η μέρα μου. Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του Ελλάς Ποντίον, Χρήστου Τάση, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και της Αθήνας και του Πειραιά? Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να προσεχθεί. Έτσι. Είναι κρίμα καταρχήν για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
έτσι, να μπαίνει Λουκέτο για δεύτερη φορά. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, γιατί μην ξεχνάτε ότι κάνουμε προπόνηση σε ανοιχτούς χώρους, έτσι. Και εμείς δεν είχαμε κρούσματα κορονοϊού. Θα μπορούσε τουλάχιστον με το θέμα των προπονήσεων, να γίνονται σε γκρουπ, να γίνονται μίνι προπονήσεις σε γκρουπ. Τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο. Έτσι. Ούτως ώστε οι ομάδες να είναι σε καλύτερη κατάσταση όταν θα δοθεί το πράσινο φως. Διαφορετικά είναι να κάνεις ατομική προπόνηση και διαφορετικά είναι να κάνεις έστω και σε γκρουπ, σε ανοιχτό χώρο. Θεωρώ ότι το αεροσυνικό πρέπει να προσεχτεί. Έτσι. Και είναι και ο αιμοδότης του επαγγελματικού. Του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπως το είπες ακριβώς τάση. Θα ήθελα και τη γνώμη σου για το φετινό πρωτάθλημα. Το φετινό πρωτάθλημα χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Ευχής έργο είναι να ξαναβρεθούμε πάλι με κόσμο στα γήπεδα. Κακά τα ψέματα, ο ποδοσφαιριστής όταν μπαίνει στο γήπεδο και βλέπει άδειες εξέδρες, επηρεάζεται. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, χαιρόμουν να μπαίνω στο γήπεδο και να βλέπω κόσμο, να βλέπω πολύ κόσμο. Αυτό αυτομάτως μου δίνει ένα μεγαλύτερο κίνητρο. Εύχομαι λοιπόν, έτσι, όλα αυτά να περάσουν, αυτά που βιώνουμε σήμερα, να βρεθούμε πάλι στα γήπεδα σύντομα, να είμαστε όλοι καλά πάνω απ' όλα, γιατί η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, και να ξανάρθει να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Παρακολούθησες άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν εκτός της δικιάς ομάδας, είτε της Αθήνας είτε του Πειραιά? Στον Πειραιά δεν έτυχε να παρακολουθήσω, έτσι, κάποια παιχνίδια. Θυμάμαι όμως πολλές ομάδες από το πέρασμά μου με τον Απελακιακό. Όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας, το πρωτάθλημα του Πειραιά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το πρωτάθλημα της Αθήνας. Είναι εξίσου ανταγωνιστικό, ποιοτικό, με καλούς ποδοσφαιριστές, με καλές ομάδες, και πιστεύω ότι και η ΕΠΣ από την πλευρά της κάνει τα αδύνατα δυνατά, έτσι, για να διεξάγονται σωστά τα πρωταθλήματα. Να σε ρωτήσω και αν παρακολούθησες την Κηφισιά φέτος, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, διότι αγωνίζεται ο γιος σου εκεί. Εκεί είναι και ο γιος μου, ο Σταύρος, ο οποίος αγαπάει και εκείνος πολύ το ποδόσφαιρο και έχει φιλοδοξίες, όνειρα. Η Κηφισιά θεωρώ ότι είναι, αν όχι η καλύτερη ομάδα στην Αθήνα, από τις καλύτερες ομάδες της Αθήνας, σε πολλά πράγματα και σε οργάνωση, έτσι. Νομίζω ότι είναι για παραπάνω κατηγορία. Πιστεύεις ότι μπορεί φέτος η Κηφισιά να πετύχει το στόχο της ανόδου? Το πιστεύω ακράδαντα. Επειδή έτυχε να δω την Κηφισιά, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Σε ποιο παιχνίδι? Είδα την ομάδα και με το Ρουφ. Mm-hmm. Έτσι, και με το Ρουφ βασικά, γιατί δεν μας επιτράπηκε να πάμε να δούμε άλλο παιχνίδι. Εκεί ήταν κλειστές οι πόρτες στο γήπεδο της Κηφισιάς. Πώς είδες εκείνο το παιχνίδι, την άποψή σου για τον Πάο Ρουφ και για την Κηφισιά? Και ο Πάο Ρουφ είναι καλή ομάδα, είναι ανταγωνιστική ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Έχει παίκτες όπως ο Βαγγέλης Ομάτζιος. Σίγουρα. Αλλά και η Κηφισιά όμως θεωρώ ότι έχει παίκτες, έτσι, με προσωπικότητα που κάνουν τη διαφορά. Έχει μια διοίκηση που σε θέματα οργάνωσης είναι μακράν μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι. Είναι ένα πολύ νοικοκυρεμένο σωματείο, έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και πιστεύω ότι η Κηφισιά είναι θέμα χρόνου να βρεθεί σε παραπάνω κατηγορία. Ωραία. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ, Τάσο. Να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα, το σημαντικότερο. Και εύχομαι να το συντομότερο δυνατόν να... Με την καινούργια χρονιά πλέον, έτσι, να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Και σε αυτό που αγαπάμε, και έτσι. Που αγαπάμε, σίγουρα. Και εγώ να σου ευχηθώ να πραγματοποιήσεις μία ακόμη άνοδο, να πραγματοποιηθεί ο στόχος της Ελλάς Ποντίων, που είναι η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι. Μια ομάδα με αρκετούς φιλάθλους, όπως είπες και εσύ, με δυναμική, μια διοίκηση που έχει κάνει τα πάντα, έχει δυναμώσει αρκετά, έτσι, την ομάδα. Έχει επενδύσει, έτσι, και αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για μένα, Τάσο. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Παρά τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες, είναι δίπλα μας, έτσι. Η Ελλάς Ποντίων λειτουργεί, μπορώ να το πω, επαγγελματικά. Έχει παίκτες επαγγελματίες εραστέχνες, έτσι. Και η διοίκηση
έχει επενδύσει πάρα πολλά σε αυτή την ομάδα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χαρεί αυτό το δημιούργημα που έχει κάνει. Εύχομαι σύντομα να πάνε όλα καλά, έτσι, και η ομάδα να επανέλθει σίγουρα, έτσι, πάλι, όπως όλες οι ομάδες, στην κανονικότητα, και στο τέλος της χρονιάς αυτοί οι άνθρωποι να ανταμυφθούν, έτσι, γιατί το αξίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ.